Όνομα επίθετο για τοπική, για τυπική. Γιάννης Δήμκας, πρόεδρος θετικά του εργαζομένου στον ΟΑΣ. Τρίτη κινητοποίηση σήμερα για τη μη υπογραφή ακόμα συλλογική σύμβαση εργασίας. Σε ποιο στάδιο είμαστε? Το πρόβλημα δεν είναι μόνο η μη υπογραφή της συλλογικής σύμβασης εργασίας εδώ που τρεις μήνες πηγαίνω έρχεται στα Υπουργεία. Από χθες το βράδυ οι εργαζόμενοι του ΟΑΣ πληρωθήκαν την μισθοδοσία του Μαρτίου με κομμένα και τα επιδόματα τα ανθυγινά και τα επιδόματα θέσης ευθύνης. Καταλαβαίνετε ότι ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Μέρες γιορτών, μόλις αυτή την ακρίβεια που υπάρχει έξω, ενώ όλες οι επιχειρήσεις δίνουν κάποια δώρα στους εργαζόμενους για τις ημέρες του Πάσχα, οι εργαζόμενοι στον ΟΑΣ όχι μόνο δεν πήραν δώρο, το ευχαριστώ ήταν να τους κοπούν και τα ανθυγινά επιδόματα και επιδόματα θέσης ευθύνης, γιατί κανένας δεν φρόντισε τα 5 τελευταία χρόνια να βγει η κοινή υπουργική απόφαση που τα καθορίζει. Από εδώ και πέρα έχουμε μια κινητοποίηση σήμερα, μια καθολική στάση εργασίας. Πώς συνεχίζεται? Θα συγκληθεί διοικητικό συμβούλιο αναλόγως και με τις εξελίξεις που υπάρχουν, ώστε να πάρουμε απόφαση τι θα κάνουμε, πώς θα συνεχίσουμε τις κινητοποίησεις μας. Έχετε κάποιο νέο αναφορικά με το πότε θα τεθεί σε ισχύ η συλλογική σύμβαση? Κανένα. Από ό,τι γνωρίζω, η συλλογική σύμβαση είναι για έγκριση στο Υπουργείο Οικονομικών.